Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι. Σήμερα θα φτιάξουμε σαπουνάκια. Σας είχα υποσχεθεί παλιά ότι θα κάνουμε διάφορες κατασκευές, δεκουπάζ, σαπουνάκια, κολάζ κλπ. Δεν βρήκα την ευκαιρία. Σήμερα ψάχνοντας στην αποθήκη βρήκα όλα αυτά τα σύνεργα τα οποία χρησιμοποιώ όταν κάνω τα δικά μου σαπούνια για την οικογένειά μου με αγνό παρθένο ελαιόλαδο και με εθέρια έλαια που μαζεύω από τον κήπο μου ή από την εξοχή εδώ πέρα που ζω. Και θα δείτε πώς τα φτιάχνω. Έχω κάνει ήδη μερικά σαπουνάκια, όπως αυτά εδώ, και μερικά άλλα. Θα δείτε πώς τα κάνω τώρα και θα σας πω ακριβώς και την αναλογία, για να μπορέσετε, αν θέλετε, να τα φτιάξετε σπίτι σας. Λοιπόν, έχω εδώ εκχύλισμα από κανέλα και γαρίφαλο. Βράζουμε στο βραστήρα την κανέλα και το γαρίφαλο και το αφήνουμε σκεπασμένο, να μείνουν μέσα όλες οι μυρωδιές. Στο 1 κιλό λάδι βάζουμε 300 γραμμάρια εκχύλισμα από ό,τι εμείς θέλουμε και 140 γραμμάρια καυστική σόδα. Η λεγόμενη ποτάσα που την παίρνουμε από, την έχουν συνήθως ήδη με χρώματα και τέτοια πράγματα. Έχουμε μία ζυγαριά και τα ζυγίζουμε. Τα φτιάχνουμε όλα μέσα συνήθως σε πλαστικές λεκάνες και χρησιμοποιούμε ξύλο και πλαστικό καλύτερα ή σε, αν θέλουμε, σε γυάλινο σκεύος. Εγώ έχω βολευτεί με αυτά εδώ. Βάζουμε πάντα το νερό ή το εθέριο έλαιο ή το απόσταγμα που έχουμε και μετά ρίχνουμε σιγά σιγά μέσα την καυστική ποτάσα, ποτέ αντίθετα. Το ανακατεύουμε. Σιγά σιγά αναπτύσσεται μία θερμότητα γύρω στους 45-50 βαθμούς. Θα το αφήσουμε λίγο αυτό το διάλειμμα να κρυώσει, να έρθει σε μία θερμοκρασία περίπου 40 με 45 βαθμούς, να είναι χλιαρό. Θα το ανακατέψουμε να λιώσει καλά η σόδα, η καυστική σόδα, και μετά θα ρίξουμε μέσα το λάδι. Και στο τέλος θα ρίξουμε μέσα και τα εθέρια έλαια, αν θέλουμε. Και σκόνη. Εμάς, επειδή μας αρέσει, εγώ έχω στο 1 κιλό, βάζω περίπου 4 κουταλάκια του γλυκού εθέριο έλαιο. Κάπου εδώ υπάρχει και το κουταλάκι. Τέλος πάντων, θα βρούμε ένα κουτάλι για να το ρίξουμε στο τέλος. Λοιπόν, συγχρόνως θα φτιάξω και ένα διάλειμμα για λεβάντα, επειδή μας αρέσει πάρα πολύ, για να κρυώνει και αυτό σιγά σιγά. Στη λεβάντα θα βάλω 2 κιλά ελαιόλαδο, μέσα στο οποίο έχω ζεστάνει λεβάντες αποξηραμένες από τον κήπο μου. Λοιπόν, θα ζυγίσω τώρα 600 γραμμάρια απόσταγμα λεβάντας, για να φτιάξω συγχρόνως και αυτό και να κρυώνει το ένα μετά το άλλο. Πεντακόσια και 100-600. Και θα βάλω σε αυτό εδώ και 280 γραμμάρια καυστική σόδα, την οποία θα διαλύσω πάλι σιγά σιγά. Κανονικά πρέπει να φοράμε και μία μάσκα, έχω κι εγώ, αλλά εδώ επειδή είμαι έξω, δεν αναπνέω, γιατί βγάζει υδρατμούς.
σιγά σιγά διαλύω και αυτό το μείγμα για να φτιάξω μετά και την λεβάντα. Είναι απλά και μπορούμε όλοι να τα φτιάξουμε. Και αυτό το μείγμα της λεβάντας, αυτό είναι για 2 λίτρα λάδι, 2 κιλά λάδι. Θα δείτε τι ωραία και απλά που γίνονται. Εθέρια έλαια έχω αρκετά και εσείς μπορείτε να προμηθευτείτε μέσα από το διαδίκτυο. Υπάρχουν σε διάφορες συσκευασίες. Αυτό θα το αφήσω να κρυώσει. Λίγο. Τώρα έχω αυτό εδώ, το οποίο έχει έτσι θερμοκρασία που θέλω. Το λάδι το έχω ζεστάνει λίγο, πολύ λίγο, περίπου στη θερμοκρασία 40 βαθμών, το καταλαβαίνεις και με το χέρι σου. Αν εγώ έχω θερμόμετρο, αλλά επειδή το δεν χρειάζεται, έχω μάθει πλέον, δεν το βάζω, δεν σας το δείχνω. Λοιπόν, έχει αρχίσει και πίζει, δεν θέλουμε να πήξει και πολύ, αλλά θα το κάνουμε και με αυτό το μιξεράκι. Εδώ τώρα θα ρίξω και την κανέλα. Τι είναι το κουταλάκι. Θα φέρω ένα κουταλάκι. Θα βάλω μέσα 4 κουταλάκια εθέριο έλαιο κανέλα. Είναι περίπου 200 σταγόνες. Τα σαπούνια να ξέρετε ότι πρέπει να μείνουν σε μέρος να αεριστούν και θα χρησιμοποιηθούν μετά από περίπου 2 μήνες, όχι νωρίτερα. Εάν επάνω πιάσουν μία σκόνη, αυτή την καθαρίζουμε με μία βουρτσά, είναι καθαρά για η ποτάσα η οποία φεύγει, όσο μένει το σαπούνι, τόσο καλύτερο γίνεται. Και με τα χρόνια, δηλαδή και 1 χρόνο και 2, το σαπούνι γίνεται πολύ καλύτερο. Λοιπόν, έριξα το εθέριο έλαιο, θα ρίξω και λίγη κανέλα, 1 κουταλάκι κανέλα. Και θα το κάνουμε με αυτό εδώ μέχρι να πήξει. Πολύ λίγο. Ήδη είναι έτοιμο,
όταν βλέπετε ότι το μείγμα αυτό, κάνοντάς το έτσι, γράφει επάνω και μένει, είναι έτοιμο. Δεν χρειάζεται περισσότερο να κουράζεστε. Αυτό θα πήξει από μόνο του και θα γίνει πολύ ωραίο. Έχουμε μία πλαστική κουτάλα και γεμίζουμε αυτά που έχουμε μαζέψει, κυπελάκια, για να βάλουμε μέσα το σαπούνι μας. Εγώ θα βάλω, εάν θέλουμε εδώ, για να μην μας κολλήσει, έχουμε ένα κουτάκι βασιλίνη. Και τα περνάμε λίγο όλα αυτά και δεν κολλάει μετά το σαπουνάκι μέσα, βγαίνει και είναι πολύ ωραίο. Υπάρχουν τέτοια διάφορα στα μαγαζιά, στο Τζάμπο, πάρα πολλά σχέδια που μπορείτε όλοι να προμηθευτείτε, να φτιάχνετε ωραία σαπουνάκια, γιατί όταν είναι και νόστιμα τα σαπουνάκια και όμορφα τα σαπουνάκια, μας φαίνεται ότι είναι και καλύτερο ακόμα για να τα χρησιμοποιούμε. Κάνουν πολύ καλό στην επιδερμίδα μας. Φεύγουν σπυράκια, ακμή, οι γυναίκες είναι καλό να πλένονται με σαπούνι με ελαιόλαδο. Κερδίζετε πολλά χρήματα. Εάν θέλετε, μπορείτε να πάρετε στην αγορά, να βάλετε μέσα λίγο καστορέλαιο για να βγαίνει, για να γίνεται πιο μαλακό και να βγαίνει λίγο περισσότερο αθρός. Μπορείτε επίσης, αν θέλετε, να μαζεύετε βρόχινο νερό. Εγώ δυστυχώς δεν μάζεψα φέτος, γιατί δεν το είχα προγραμματίσει για να τα φτιάξω. Μάζευα κάθε χρόνο, γιατί με το βρόχινο νερό βγαίνει πιο πολύ σαπουνάδα όταν πλαινόμαστε και κάνει και καλό στην επιδερμίδα μας. Και για το πρόσωπο είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε για να καθαρίζουμε make-up κλπ. Λοιπόν, βάζουμε γρήγορα γρήγορα, γιατί ήδη έχει αρχίσει να πίζει. Είδατε πόσο γρήγορα και με τι απλό τρόπο βγάζουμε τα σαπουνάκια μας που χρειαζόμαστε για να κάνουμε μπάνιο. Και τα κάνουμε ό,τι σχέδια θέλουμε. Εγώ έχω φτιάξει με εκχύλισμα δεντρολίβανο και φέρια έλαιο δεντρολίβανο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ωραία μυρωδιά που έχουνε. Έχω κάνει με βασιλικό, έτοιμα, τα χτυπάμε λίγο για να μπορέσει να πάρει ωραία, να γίνει έτσι ωραίο το σαπουνάκι μας. Μην τα κάνετε, φίλες μου, πάρα πολύ μικρά, γιατί λιώνουν εύκολα και θα πρέπει να χρησιμοποιείτε πολλά μαζί. Έτσι, να φοράτε γάντια και μία μάσκα, εγώ πάντα φοράω, αλλά τώρα επειδή ήθελα να μιλήσω δεν μπορούσα να τη φορέσω. Και αυτή τη φόρμα πάλι θα τη χτυπήσουμε έτσι για να μπορέσει να έρθει να είναι ίσια. Λοιπόν, να βάλουμε και στα υπόλοιπα και θα μείνουν πλέον εδώ μέχρι θα τα δούμε σε 2-3 μέρες, θα ξεραθούνε και τότε θα τα γυρίσουμε από την ανάποδη, έτσι λίγο θα ανοίξουμε, αυτές οι φόρμες ανοίγουν εύκολα, θα τα γυρίσουμε από την ανάποδη και θα τα αφήσουμε σε τέτοια τελαράκια ή σε άλλο μέρος αν έχετε, για να ξεραθούνε καλά, να φύγει όλη η υγρασία. Είδατε πόσο γρήγορα έχει πήξει, δεν χρειάζεται να το χτυπήσετε και πολύ. Πολλοί βέβαια δεν βάζουν σκέτο ελαιόλαδο, αλλά εντάξει, εμείς έχουμε και το δικό μας, είναι πολλά τα ελαιόδεντρα που έχουμε και το φτιάχνουμε με σκέτο ελαιόλαδο. Δεν θα σας συμβούλευα να βάζετε για να χρησιμοποιείτε για το σώμα όπως βάζανε παλιά τηγανόλαδα. Εγώ φτιάχνω με τηγανόλαδο, αλλά φτιάχνω μόνο και αυστηρά αυτό που χρησιμοποιώ για καθαριότητα. Στις μπανιέρες που γίνονται πάρα πολύ άσπρες, στους νυπτήρες, στο πάτωμα. Αυτό που βάζουμε στο σώμα μας ή πλένουμε τα χέρια μας, είναι πάντα από αγνό παρθένο ελαιόλαδο.
και να είναι έτσι λίγο μεγάλα τα σαπούνια. Πρέπει να έχετε και μία σπάτουλα πάντα για να μπορέσετε να πιάνετε, να είστε, βλέπετε τι έχω, ένα αναδευτήρα, μία σπάτουλα για να βγάζετε όλο το σαπούνι από τα σκεύη, γιατί μετά αυτά όταν τελειώνετε πρέπει να πλένονται και να αποθηκεύονται. Χτυπάμε έτσι λίγο και παίρνει τη... Λοιπόν, αυτά είναι έτοιμα, φίλοι μου. Γράφουμε και σε ένα χαρτάκι τι ακριβώς έχουμε βάλει, για να ξέρουμε ποια ακριβώς είναι. Τώρα θα φτιάξω και θα σας δείξω πώς θα τα φτιάξω τα υπόλοιπα. Αυτά εδώ τα έφτιαξα πριν από μερικές ώρες, είναι με δεντρολίβανο και ήδη έχουν αρχίσει και παγόνια. Αυτά εδώ είναι με... δεντρολίβανο είναι και αυτά. Αυτά εδώ είναι με βασιλικό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ωραία που μυρίζουν. Εάν έχετε τέτοια σχέδια, φτιάχνετε και τέτοια, βάζετε αρκετή βαζελίνη μέσα για να μπορέσετε μετά σιγά σιγά να τα γυρίσετε και να φαίνεται αυτό το ωραίο σχέδιο. Και ό,τι άλλα φορμάκια μπορείτε να έχετε, γίνεται πολύ ωραίο το σαπούνι μετά. Όταν το γυρίζεις έχει πολύ όμορφο σχέδιο. Λοιπόν, πάμε τώρα να φτιάξουμε με τη λεβάντα, που γίνεται πολύ ωραίο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, αγαπητοί μου φίλοι. Σε αυτό εδώ μέσα το ελαιόλαδο το έχω ζεστάνει και το έχω αφήσει αρκετές ώρες με τους σπόρους από τη λεβάντα, η οποία είναι για να φύγουν μέσα όλα τα εθέρια έλαια, και έχω φτιάξει και το εκχύλισμα, το οποίο είναι έτοιμο. Σας έδειξα πριν. Και να φτιάξουμε και τη λεβάντα. Γίνεται τόσο γρήγορα. Θα σουρώσουμε το ελαιόλαδο για να φύγουν όλοι οι σπόροι που έχει μέσα. Εδώ θα βάλω 2 κιλά ελαιόλαδο. Και εδώ έχω και τριμμένη λεβάντα, την οποία θα προσθέσω μέσα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ωραίο άρωμα έχουν αυτά τα σαπούνια και πόσο καιρό κρατάν και τι ωραίο δέρμα που κάνουν και στο σώμα μας και στο πρόσωπό μας. Αυτά. Όλα θέλουν να αφιερώσουμε κάποιο χρόνο, αλλά όταν φτιάχνουμε τόσο ωραία πράγματα για μας και για την οικογένειά μας, αυτή είναι μία απολαβή. Έχω φτιάξει σαπουνάκια σε φίλους, τα
τα οποία τα βάλανε σε βαφτίσεις και ήταν πάρα πολύ ωραίο. Τους άρεσε τόσο πολύ αυτό το δώρο σε όλους τους καλεσμένους και εσείς μπορείτε να το κάνετε και όλοι μας μπορούμε να το κάνουμε σε, μια, σε πολλά σχέδια καλοκαιρινά, σε πεταλούδες, σε πολλά σχέδια. Ενάμιση λίτρο. Έχουμε 2 λίτρα τώρα, θα γεμίσει πάλι. Έτοιμα. Ωραία. Λοιπόν, να βρούμε και τη λεβάντα. Αυτή εδώ είναι. Εθέριο έλαιο λεβάντα. Και γίνεται ένα φανταστικό σαπουνάκι. Λοιπόν, φίλοι μου, πάμε. Είναι πολύ απλό. Αρχίζουμε. Ρίχνουμε το ελαιόλαδο σιγά σιγά και ανακατεύουμε. Μπορείτε να προσθέσετε και οτιδήποτε άλλα έλαια, εάν έχετε και βρείτε. Στην Αθήνα υπάρχουν πάρα πολλά, εάν κατέβεις κάτω. Υπάρχει έλαιο καρύδας, τα αναμειγνύεται. Αλλά να θυμάστε πάντα ότι η αναλογία είναι αυτή. 1 κιλό ελαιόλαδο, οτιδήποτε λάδια βάζετε, για 300, 1 κιλό, 300 γραμμάρια νερό και 140 γραμμάρια την καυστική σόδα, την ποτάσα. Συνήθως πάντα βάζουμε λάδι περσινό, ελαιόλαδο, είναι καλύτερο, όχι βέβαια να έχει μέσα υπολείμματα από μούργες, να είναι καθαρό, είναι καλύτερο, δεν ξέρω για ποιο λόγο και, και εγώ που το έχω δοκιμάσει, έχω δει ότι είναι καλύτερα να βάζω πίζι πιο εύκολα όταν το ελαιόλαδο είναι περσινής εσοδείας. Λοιπόν, σε αυτό εδώ θα βάλω 8 κουταλάκια εθέριο έλαιο. Φανταστικά αρώματα. Φανταστικά αρώματα, πολύ ωραίες μυρωδιές. Τα εθέρια έλαια, να ξέρετε ότι θα τα κρατάτε σε ένα κουτί καλά κλεισμένα, να μην τα βλέπει ο ήλιος. Και δεν παθαίνουν τίποτα για χρόνια. Λοιπόν, τώρα θα το χτυπήσω λίγο με το ρηναδευτήρα και στο τέλος θα ρίξω μέσα και τη λεβάντα την αποξηραμένη. Πάμε.
λίγο θα είναι έτοιμο. Ήδη έχει αρχίσει και πλύζει. Τα καλουπάκια μας τα έχουμε έτοιμα. Όχι πολλάκια έχουμε κρατήσει, γιατί δεν θέλει να μένει πολύ. Ήδη κάνει σημάδι. Οπότε ρίχνουμε όσο θέλει ο καθένας μέσα. Φτάνει αρκετό, είναι μία κουφτίτσα. Το αναλέγουμε λίγο. Είναι έτοιμο. Αρχίζουμε να βάζουμε στα καλουπάκια, γιατί επειδή έχει και ζέστη, αυτό αρχίζει και πίζει αμέσως. Φανταστικό. Εδώ έχω ένα σχέδιο ωραίο. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το σχέδιο και το φτιάχνω πάντα. Βάζουμε μπόλικη βαζελίνη μέσα παντού για να ξεκολλήσει. Και το γεμίζουμε. Το χτυπάμε λίγο και είναι έτοιμο. Εδώ έχω ένα άλλο σχέδιο, υπόκαμπος, καλοκαιρινό. Και αυτό το ίδιο, λίγη βαζελίνη. Και βγαίνουν πολύ ωραία σχέδια για να μαθαίνουν και τα παιδάκια να πλένονται με αυτό. Εδώ είναι η λεβάντα μας. Τι φανταστικά αρώματα είναι αυτά. Έχουν γεμίσει τα αρώματα όλο τον τόπο εδώ γύρω. Μιλάμε για φανταστικά αρώματα. Η λεβάντα είναι το καλύτερο σαπούνι που φτιάχνουν. Τα αγαπάω πάρα πολύ αυτό το άρωμα της λεβάντας. Βέβαια τώρα θα φτιάξω και έχω έτοιμο και χαμομήλι που είναι πάρα πολύ απαλό. Και χαμομήλι, θα βάλω και μέσα λίγο χαμομήλι. Είναι πάρα πολύ ωραίο το χαμομήλι. Γενικά φτιάχνω όλα τα αρώματα και φτιάχνω και για το χειμώνα. Είναι ωραία να χρησιμοποιείς σε σπυριδοειδή. Και εθέριο έλαιο και χυμό μέσα, πορτοκάλι, λεμόνι. Και συνήθως το βάζουμε και σαν παγάκι στο τέλος. Λοιπόν, κοιτάξτε πόσα σαπούνια φτιάχνεις από 2 κιλά ελαιόλαδο. Μιλάμε για πολλά σαπούνια. Αυτά αύριο θα είναι έτοιμα. Για να τα ξεκολλήσουμε. Έχω και ένα σχέδιο, το οποίο είναι μισοφέγγαρο. Γεμίζουμε καλά, να πάει παντού. Μας βγει ένα ωραίο σαπούνι.
και ένα μεγάλο ωραίο σαπούνι. Στενόμακρο. Και όπως είναι τώρα αυτά εδώ, θα τους ρίξουμε και λίγη λεβάντα από πάνω, γιατί τους πάει πάρα πολύ. Κοιτάξτε πόσα σαπούνια έφτιαξα από 2 κιλά λάδι. Και όπως είναι τώρα αυτά επάνω και έχουμε την τριμμένη λεβάντα, την οποία μπορείτε να έχετε και στον κήπο σας, τους ρίχνουμε έτσι λίγη. Έτοιμα, αγαπητοί μου φίλοι. Εγώ βέβαια θα συνεχίσω να φτιάχνω. Γεια σας, ελπίζω να τα φτιάξετε κι εσείς και θα δείτε τι ωραία που θα είναι και θα τα συνηθίσετε και δεν θα θέλετε να πληθείτε με κάτι άλλο. Πολλά φιλάκια!